Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε ρόδια? Στο σπίτι της γιαγιάς μου υπήρχε μια μεγάλη ροδιά. Όταν ήμουν λοιπόν 7-8 χρονών και καθόμασταν στην αυλή της, εγώ έλεγα πως θα πάω να παίξω με τα άλλα παιδιά και σκαρφάλωνα κρυφά από μια πεζούλα στα κεραμίδια του σπιτιού, ώστε χωρίς να με βλέπουν να κόψω και να φάω με την ησυχία μου ρόδια. Είναι μια πολύ όμορφη ανάμνηση που τη συνδέω πάντα με τα ρόδια όταν έρχεται η εποχή τους, που συνήθως ξεκινάει από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο, ανάλογα πάντα με την ποικιλία. Τα ρόδια ονομάζονται θεϊκός καρπός επειδή είναι ο πιο αναφερόμενος καρπός στα θεολογικά βιβλία, συμπεριλαμβάνεται στα 7 είδη δέντρων που αναφέρονται στη Βίβλο και θεωρείται ιερός καρπός σε όλες τις σημαντικές θρησκείες. Τα αγαπημένα μου ρόδια είναι σύμβολο της γονιμότητας, της ευημερίας και της καλοτυχίας και δεν είναι τυχαίο που εδώ και πολλούς αιώνες την ημέρα της πρωτοχρονιάς υποδεχόμαστε τον καινούριο χρόνο σπάζοντας ένα ρόδι στην πόρτα μας για καλή τύχη. Πιστεύω μάλιστα πως θα εκπλαγείτε σίγουρα αν μάθετε ότι τα αντιοξειδωτικά που περιέχουν τα ρόδια είναι σχεδόν 3 φορές υψηλότερα από όσα περιέχει το κρασί ή το πράσινο τσάι. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα ανακαλύψετε τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε ρόδια, πόσες θερμίδες περιέχουν, ποια είναι τα ωφέλη και τα θρεπτικά συστατικά τους και πώς μπορούν να βοηθήσουν στην καρδιά, την αρτηριακή πίεση, τις αρθρώσεις, το άγχος, τη μνήμη, τη γονιμότητα και στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση του καρκίνου. Αν φυσικά βλέπετε για πρώτη φορά βίντεο στις ρογμές, κάντε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Νούμερο 1. Έχουν σημαντικά ωφέλη και μοναδικές ιδιότητες. Τα ρόδια έχουν άπειρες αντιοξειδωτικές, αντιοικές και αντικαρκινικές ιδιότητες, περιέχουν 82 θερμίδες στα 100 γραμμάρια και είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμινών και ειδικά της α, σ και ε, αλλά και σιδήρου, ασβεστίου, καλίου, μαγνησίου και φολικού οξέως. Νούμερο 2. Προστατεύουν από τις ελεύθερες ρίζες. Τα ρόδια είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και έτσι προστατεύουν το σώμα μας από τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την πρόωρη γύρανση και δημιουργούνται από τη συνεχόμενη έκθεσή μας στον ήλιο και από τις βλαβερές τοξίνες στο περιβάλλον. Νούμερο 3. Βελτιώνουν τα επίπεδα οξυγόνου. Τα ρόδια βοηθούν στην αύξηση των επιπέδων οξυγόνου στο αίμα μας λόγω των αντιοξειδωτικών που περιέχουν. Καταπολεμούν, όπως ανέφερα, τις ελεύθερες ρίζες, μειώνουν τη χοληστερόλη και αποτρέπουν την του αίματος, βοηθώντας το έτσι να ρέει ελεύθερα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τα επίπεδα οξυγόνου στο σώμα μας. Νούμερο 4. Βελτιώνουν τη μνήμη. Σε μία μελέτη που διεξήχθη σε άτομα που είχαν πρόβλημα με τη μνήμη τους, τους έδιναν καθημερινά 237 μιλιγκράμμα από χυμό ροδιού και μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε μεγάλη βελτίωση στη λεκτική και οπτική τους μνήμη. Ένα άλλο πείραμα που έγινε όμως προς το παρόν μόνο σε ποντίκια δείχνει ότι η κατανάλωση ροδιού ή του χυμού τους μπορεί να αποτρέψει ή να βοηθήσει στην νόσο του Αλτσχάιμερ. Νούμερο 5. Προλαμβάνουν την αθυροσκλήρωση. Με την αύξηση της ηλικίας και τον τρόπο ζωής μας, τα τυχώματα των αρτηριών μας γίνονται σκληρότερα λόγω της χοληστερόλης, με αποτέλεσμα μερικές φορές να δημιουργούνται θρόμβοι που τις μπλοκάρουν. Η αντιοξειδωτική ιδιότητα του ροδιού αποτρέπει την οξείδωση της κακής χοληστερόλης, αφαιρεί το υπερβολικό λίπος και αποτρέπει τη σκλήρυνση των αρτηριακών τυχωμάτων. Νούμερο 6. Προλαμβάνουν την αρθρίτιδα. Τα ρόδια μπορούν να μειώσουν τη βλάβη στους χόνδρους, καταπολεμώντας το ένζυμο που τους δημιουργεί και έχουν επίσης την ικανότητα να μειώνουν τη φλεγμονή που έχει δημιουργηθεί, αλλά και την ευαισθησία των αρθρώσεων, το πρίξιμο και τον πόνο. Νούμερο 7. Βοηθούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση του καρκίνου. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα ρόδια μπορούν να αποτρέψουν ορισμένους τύπους καρκίνου και μάλιστα πως μπορούν ακόμη και να καταπολεμήσουν τον καρκίνο σε διάφορα στάδια. Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και η πλούσια περιεκτικότητά τους σε πολυφενόλες προστατεύουν το DNA μας από μεταλλάξεις, αναστέλουν την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων και βοηθούν στην πρόληψη της εξάπλωσης του καρκίνου. Χρειάζονται σίγουρα περισσότερες μελέτες, όμως οι μέχρι τώρα έρευνες δείχνουν ότι τα ρόδια μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του καρκίνου του προστάτη, του μαστού, του παχαίου εντέρου και του πνεύμονα. Νούμερο 8. Βοηθούν στην πέψη. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι φυτικές ίνες είναι ιδιαίτερα καλές για την πέψη, όμως λόγω του τρόπου ζωής μας, πολλά άτομα αναγκάζονται να τρώνε πρόχειρο φαγητό, χάνοντας τα ωφέλη των φυτικών ινών από τα λαχανικά και τα φρούτα. Η προσθήκη ροδιού ή του χυμού τους όμως στην καθημερινή σας διατροφή μπορεί να είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να συμπεριλάβετε φυτικές ίνες στη διατροφή σας, επειδή ένα μόνο ρόδι περιέχει το 45% της ημερήσιας συνιστόμενης πρόσληψης φυτικών ινών. Νούμερο 9. Ενισχύουν την ανοσία. Τα ρόδια είναι πλούσια σε αντιφλεγμονώδεις ενώσεις και απαραίτητα σε όσους πάσχουν από ανοσολογικές διαταραχές, όπως είναι για παράδειγμα η
ρευματοειδής αρθρίτιδα και η οστεοαρθρίτιδα, το άσθμα, ο διαβήτης και οι αλλεργίες. Είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνη C, η οποία ενισχύει την παραγωγή αντισωμάτων που βοηθούν στην ανάπτυξη της ανοσίας και μπορούν έτσι να μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα και να κρατήσουμε μακριά τις κοινές ασθένειες και τις λοιμώξεις. Νούμερο 10. Μειώνουν τα επίπεδα άγχους. Εκτός από τη μείωση του εσωτερικού οξυδωτικού στρες στο σώμα, τα ρόδια βοηθούν επίσης στη μείωση του ψυχολογικού στρες που δυστυχώς υπάρχει σε μεγάλη έξαρση πλέον στην προσωπική ή την επαγγελματική μας ζωή. Σύμφωνα όμως με μια μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Queen Margaret στο Εδιμβούργο, τα άτομα που έπιναν χυμό ροδιού είχαν χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, μια ορμόνη του στρες που αυξάνεται σε καταστάσεις άγχους. Νούμερο 11. Αποτρέπουν το σχηματισμό πλάκας στα δόντια. Ίσως να χρησιμοποιείτε διαλύματα για τα δόντια σας ώστε να βελτιώσετε τη στοματική σας υγεία, αλλά θα σας εκπλήξει αν μάθετε πως ο χυμός ροδιού μπορεί να είναι ακόμη καλύτερη επιλογή για το ξέπλυμα των δοντιών. Ορισμένες ενώσεις στα ρόδια εμφανίζουν ισχυρές επιδράσεις στην καταπολέμηση της πλάκας και μία μελέτη έδειξε ότι το υδροαλκοολικό εκχύλισμα ροδιού μείωσε αποτελεσματικά το σχηματισμό οδοντικής πλάκας από τους μικροοργανισμούς που συσσωρεύονται και μάλιστα κατά σχεδόν 84%. Νούμερο 12. Ενισχύουν τα οστά και την αθλητική απόδοση. Αρκετές μελέτες δείχνουν πως η τακτική κατανάλωση ροδιών είναι εξαιρετική για την υγεία των οστών μας, επειδή οι υψηλές ποσότητες φλαβονοειδών που περιέχουν βοηθούν ενεργά στην καταπολέμηση οποιασδήποτε φλεγμονής που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως βλάβες στους χόνδρους και οστεοαρθρίτιδα. Υπάρχουν συνεχώς και περισσότερες έρευνες που γίνονται για να μελετηθεί η επίδραση των ροδιών στη μείωση προβλημάτων υγείας όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η οστεοπόρωση, ενώ τα αντιοξυδοτικά τους ωφελούν επίσης την αθλητική απόδοση, βελτιώνοντας επιπλέον την αντοχή. Νούμερο 13. Ενισχύουν τη γονιμότητα. Οι πλούσιες αντιοξυδοτικές ιδιότητες που έχουν τα ρόδια έχει βρεθεί ότι μειώνουν τα επίπεδα οξυδωτικού στρες στο σώμα, το οποίο έχει συνδεθεί με τη δυσλειτουργία του σπέρματος και τη μειωμένη γονιμότητα στις γυναίκες. Υπάρχουν πολλές μελέτες σε εξέλιξη για την κατανόηση από τα ισχυρά τους ωφέλη που αφορούν το αναπαραγωγικό σύστημα και διαπιστώνεται πως θα μπορούσαν επίσης να ενισχύσουν τη σεξουαλική μας ζωή. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει αποδειχθεί ότι αυξάνουν τα επίπεδα τεστοστερόνης, δηλαδή τη σεξουαλική ορμόνη, και αυξάνουν επίσης τη ροή του αίματος στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Νούμερο 14. Βοηθούν στην καταπολέμηση της ακμής. Τα πολλαπλά αντιοξυδωτικά των ροδιών βοηθούν στην καταπολέμηση της ακμής, αποτρέποντας τη φλεγμονή που μπορεί να οδηγήσει σε σπυράκια, ενώ είναι πλούσια σε σίδηρο που βοηθά στην απορρόφηση του οξυγόνου που μεταφέρεται στα κύτταρα του δέρματος, κάνοντας την επιδερμίδα καθαρή, φρέσκια και υγιή. Νούμερο 15. Βοηθούν στην αρρέωση του αίματος. Τα αντιοξυδωτικά που υπάρχουν στα ρόδια δρούν ως αρρεωτικό για το αίμα μας και οι σπόροι του εμποδίζουν τα αιμοπετάλια να σχηματίσουν θρόμβους και να πήξουν. Υπάρχουν δύο τύποι θρόμβων αίματος. Ο πρώτος είναι ο καλός που επιταχύνει την ανάρρωση στη διάρκεια ενός κοψίματος ή ενός τραυματισμού. Και ο δεύτερος είναι όταν υπάρχει εσωτερικός θρόμβος όπως στην καρδιά, τις αρτηρίες ή οπουδήποτε αλλού μέσα στο σώμα και ο οποίος μπορεί να γίνει θανατηφόρος. Ακριβώς όμως επειδή τα ρόδια μπορούν να λειτουργήσουν σαν αρρεωτικό αίματος και ειδικά αν παίρνετε φαρμακευτική αγωγή για αυτό το λόγο, είναι προτιμότερο να ρωτήσετε πρώτα το γιατρό σας πριν από την κατανάλωσή τους. Εσείς τρώτε ρόδια και πώς σας αρέσουν περισσότερο, σαν φρούτο ή σαν χυμός? Αφήστε αν θέλετε το όπως πάντα σημαντικό σχόλιο σας παρακάτω. Σας ευχαριστώ θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο blog μου rogmes.gr και παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για να πάρετε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση, ομορφιά και υγεία. Δεν είναι τυχαίο που στην πάροδο των χρόνων τα ρόδια δεν έχασαν την ιδιότητα του θεϊκού καρπού και της υπερτροφής, επειδή είναι πραγματικά ένας διατροφικός θησαυρός που δεν θα πρέπει να λείπει από την εβδομαδιαία σας διατροφή. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά!